καθένας να βρίσκει τον δικό του τον τρόπο να τα βρίσκει με την ψυχή του, να τα βρίσκει με το Θεό του, να τα βρίσκει με την Παναγιά, να τα βρίσκει με τους Αγίους. Τι υπέροχο πράγμα! Και σας το έχω πει πολλές φορές. Λες και περιμέναμε ότι θα έρθουν τα δύσκολα. Τα έλεγε ο Χεροπαΐσιος, κάντε παιδιά μου ένα Άγιο Φίλο σας, για να τον έχετε στις δύσκολες τις μέρες, να του μιλάτε και να σας ακούει, να τρέχει και να είναι εκεί. Και πόσο χαίρομαι πολλούς από εσάς που μου λένε συνέχεια, παπά μου, εγώ ευλαβώ με αυτόν τον Άγιο, εκείνον τον Άγιο, τον άλλον τον Άγιο, την άλλη την Αγία. Εγώ, παπά μου, πειράζει που ευλαβώ με την Παναγία, μου λέει μια ψυχή. Αχ, εσένα λέω, έχεις κερδίσει το καλύτερο το λαχείο, διότι η Παναγία ακούει πιο εύκολα. Πριν κάνα χρόνο, ένα κοριτσάκι 20 και χρονών, το καημένο, άγχος πολύ, με στρες πολύ, με φόβο πολύ, δεν έβγαινε από το σπίτι της. Και πώς μιλούσαμε, ξαναμιλούσαμε με αυτήν και τον σύντροφό της στο τηλέφωνο και την έπεισα να έρθει εδώ στη Σαρακίνα και να με δει. Αχ, παπά μου, πώς θα το πετύχω αυτό που φοβάμαι στον δρόμο, μη γίνει τίποτα και τούτο και εκείνο και το ένα και το άλλο. Την έπεισα όμως. Όπως φαντάζομαι ότι έπεισα σήμερα και κάποιος άλλος να δουν και να μην φοβούνται. Και τι μου δείχνει όταν ήρθε εδώ. Θα ήθελα αυτή τη φωτογραφία να τη βρω και να σας την έδειχνα. Κάτω που ήταν στην Εθνική, φώναξα, λέει, δυνατά, Άγιε Μητά μου, τώρα που είσαι να μην με πιάσει κρίση πανικού, σε παρακαλώ. Και εκείνη την ώρα, λέει, τι βλέπω μπροστά μου. Σε μία ταλίκα μεγάλη, απ' την πίσω πλευρά μια τεράστια φωτογραφία του Αγίου Μηνά και από κάτω να λέει ο Άγιος Μηνάς είναι ο Άγιος που μας ακολουθεί πάντα. Τόσο πολύ τους έκανα όλους εντύπωση που πλησίασα για να τους περάσω και φωτογράφησε και μου φέρε τη φωτογραφία. Εγώ δεν ξαναείδα τα λίγα να έχει. Έχω δει να έχει άλλα πράγματα, τη σημαία μας, πάτω, το Άγιο Νεκτάριο έχω δει μια ταλίκα. Αλλά αυτή φώναξε τον Άγιο Μηνά και ο Άγιος Μηνάς ήταν εκεί. Ήρθε πετώντας, είχα από έννοια τώρα τι θα με περιμένει να δεις ελαφρύνω το φόβο και το άγχος. Και μου έδωσε αυτή η διδασκαλία και μάθημα για να πάρω και για τη δικιά μου την καρδιά και για τη δικιά μου την ψυχή μου. Να τους φωνάζουμε λοιπόν τους Αγίους. Και είναι μέρες, ξέρετε κάτι, δυο μαθηματάκια χρειάζεται να μάθουμε, μάλλον τρία, δυόμιση μαθηματάκια. Το πρώτο το μάθημα είναι να μάθουμε αυτές τις μέρες να προσευχόμαστε. Αν μάθουμε να προσευχόμαστε, περάσαμε την τάξη. Αυτό θέλει. Νιώθουμε το φόβο, νιώθουμε το άγχος. Πότε, παπά μου, θα τελειώσω το κακό? Όταν θα μιλήσει ο ουρανός. Πότε θα μιλήσει ο ουρανός? Όταν ακούσει τα δικά μας
χαμπέρια και του πούμε τι θέλουμε. Αλλά να του το πούμε μέσα από την καρδιά και να τον μάθουμε τον τρόπο να μιλάτε, λέει, στον Θεό σας όπως μιλάει ο καθένας στον εαυτού φίλο, στο δικό του το φίλο. Το δεύτερο το μάθημα το λέμε συχνά, αλλά κανένας δεν κάθεται, μωρέ, γιατί δεν καθόμαστε να το μάθουμε. Παίρνω ανθρώπους, παίρνουμε παιδιά στο σχολείο και ποια είναι η κουβέντα μας πάντα, πώς πάνε στο σχολείο, ποια διαβάζουν, ποια δεν διαβάζουν, πώς το διαβάζουν, πώς το δεν διαβάζουν. Έτσι είμαστε κι εμείς, να διαβάσουμε την ύλη, να μάθουμε το μάθημα. Και ποιο είναι το μάθημα? Η αγάπη. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η αγάπη. Και το τρίτο, γιατί η αγάπη, λέει ο Παύλος, το λέει δυνατά, έξω βγάζει τον φόβο. Τον διώχνει το φόβο. Γιατί όταν αγαπάς, λυγίζει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λυγίσει η καρδούλα του Θεού. Διότι ο ίδιος μωρέ ο Χριστός είπε, εσείς, φίλοι μου είστε φιλαράκια μου. Και τι λέει, θα τους πω φιλαράκια μου, αλλά θα τους κάνω και κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Και η ιή του Θεού του Υψίστου και παιδιά του Θεού του Υψίστου. Τι είναι αυτό τότε που να μας κάνει εμάς να μην αγαπιόμαστε μεταξύ μας, αφού έχουμε τον ίδιο φίλο και τον ίδιο πατέρα? Δεν έχουμε τον ίδιο πατέρα. Τι είμαστε, χωρίς πατέρα είμαστε, και τι πατέρα κιόλα, που μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο. Ποιο είναι το δώρο του το μεγαλύτερο? Το γιο του, που ήρθε κάτω στη γη από αγάπη. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έδωκε τον γιο του τον μονογενή, τον έδωκε για να μην χαθεί κανένας. Κανένας θα μην χαθεί. Κανένας. Και δεν τον έδωκε να έρθει μόνο και να μας κάνει παρέα, ή να έρθει και να μας κάνει το δάσκαλο, ή να έρθει και να μας κάνει το σπουδαίο. Τον έδωκε ή να σταυρωθεί. Τον έδωσε να έρθει και να σταυρωθεί από τι, από την αγάπη του. Και ο Θεός ηγάπησε ημάς, οφείλετε και εσείς να αγαπάτε αλλήλου. Και επειδή ο ίδιος δεν ήθελε να μας δείξει μια σκέτη αγάπη, αγάπησε πάνω από το σταυρό ακόμα και τους σταυρωτές του. Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφτη, που χαρίτασε την πλούστη, δεν ξέρω τι κάνει. Άφες αυτής, Πάτερα, ας του σε παρακαλώ. Ας του συγχώρεσέ του. Και το τρίτο το μάθημα, εκείνο το μισό, μικρό είναι το τρίτο. Δεν πρέπει, μωρέ, να καταλάβουμε αυτόν τον καιρό. Δυο μαθήματα σε ένα μας έδωσε. Μας έδωσε πρώτα την οικονομική κρίση και μετά μας έδωσε την κρίση της υγείας. Γιατί. Για να καταλάβουμε ότι τούτα δόλα τα υλικά αγαθά δεν έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Δεν έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Την αξία την έχει η ψυχή μας. Η ψυχή μας την έχει την αξία. Τι
κολλάμε σε κακίες, σε μίσεις, σε έφτρες, σε πλεονεξίες, σε λεμαργίες, σκέψεις, να γίνουμε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Και έχει μερικούς πάνω τους από αρετές. Βλέπω πολλές φορές την εξομολόγηση και μου έρχεται να σκύψω, να φιλήσω τα πόδια σας. Πόσες αρετές, πόση αγάπη, πόση ταπείνωση, πόση υπομονή, πόση φιλανθρωπία, πόση προσευχή, πόσα δάκρυα κρύβουν κάποιες ψυχές. Και δεν είναι μακριά οι ψυχές αυτές. Είναι εδώ, ανάμεσά μας είναι. Και τι ωραία ζουν, χωρίς άγχος, χωρίς προβλήματα. Όλα τα έχουν αναδέσει στο Θεό. Παλεύουν τη ζωή. Όχι, δεν κοιμούνται. Όχι, α όχι, δεν θέλει να κοιμόμαστε εμείς μέρα νύχτα και να τα περιμένουμε όλα από το Θεό. Τι λέει το σημερινό Ευαγγέλιο? Τα πήρε τα τάλαντα και τα αύξησε. Αυτός που πήρε τα 5 τα έκανε 10. Αυτός που πήρε τα 2 τα έκανε 4. Και αυτός που πήρε το 1 λέει σιγά μου κάτσω εγώ να δουλέψω και να εργαστώ και να φτιάξω. Το κρύψε στη γη και κοιμήθηκε. Και ήρθε ο Χριστός και λέει σε αυτόν τα 5 τι έκανες. Να τα Θεέ μου, 5 μου δοκέσαι, 10 σου δίνω. Και σε αυτό που τα δύο μου δοκές, εγώ δούλεψα και να 4 στάκια. Και λέει, μπέστε, λέει, πάρτος αυτούς στη βασιλεία των ουρανών. Και πιάει στον άλλο και φωνάζει τον άλλο και τι λέει. Ήξερα, λέει, ότι είσαι, λέει, πονηρός και κακός και κακό αφεντικό. Και τις εθερίζεις, λέει, εκεί που δεν σπέρνεις. Και ζητάς από εκεί που δεν έδωσες. Και αυτό λέει, το έκαψε. Πάρτε, λέει, το τάλαντο, δώστε το, λέει, σε εκείνο που δούλεψε περισσότερο και τα έκανα τα 5-10 και σε αυτόν στο πήρε το εξώτερο. Θέλει δουλειά, με παίρνει χτες και ήθελα να ζητήσω και συγγνώμη από την κυρία Μαρία που την ζάλιζα τέτοια ώρα. Με παίρνει ένα κορίτσι. Θέλω βοήθεια. Θέλω οικονομική βοήθεια. Και μετά, επειδή κατάλαβα ότι εγώ το έλεγχα λίγο τι γίνεται, άρχισε να βρει τις προπάτες και την εκκλησία. Λέω, πόσο χρόνο είσαι? 40 και. Τι δουλειά έκανες? Τι λες? Αυτό θα με ρωτήσεις. Τι θα πάω να πει τι δουλειά έκανε τώρα? Έχω να πει. Όχι, θα πει τι δουλειά έκανες. Ψάξω και λίγο που είναι η δουλειά και σου δώσω. Και τι μου λέει? Έχω, λέει, 17 χρόνια να δουλέψω. Ξέρετε τι είπε ο Παύλος σε ποιους? Στους Θεσσαλονικείς, σε εμάς το είπε. Ο μη θέλω να εργάζεστε, δέστε, αυτός που δεν θέλει να δουλέψει, να μην το δείτε και να φάει. Διότι ήταν, λέει, κάποιοι που τι έκαναν. Πήγαν στην, επειδή άκουσαν το κήρυγμα του Παύλου που είπε για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι θα ξανάρθει ο Χριστός. Και επειδή αυτοί ήταν τεμπέληδες, πήγαν, λέει, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, την άραξαν πέρα νύχτα και περίμεναν, λέει, να από εδώ τη θάλασσα θα. Και μάλιστα θα είμαστε οι πρώτοι που θα τον δούμε. Και μάλιστα, λέει, θα δούμε και το θαύμα να περπατά και πάνω στη θάλασσα. Το μαθαίνει ο Παύλος και τους λέει, αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψω, να μην τους δείτε και να φάμε, να φάμε. Και θα δείτε πώς θα πάμε μετά να δουλέψουμε. Έτσι λοιπόν να δουλέψουμε και την ψυχή μας, και την καρδιά μας, και την οικογένειά μας, και τι οτιδήποτε χρειάζεται. Αλλά με αγάπη και με προσευχή. Μεθαύριο την Τετάρτη έχουμε το πανηγυράκι του Αγίου Χαραλάμπου. Τιμή μου που ήρθα σε χωριό με Άγιο Χαράλαμπο. Και επειδή αυτές τις μέρες ο Άγιος Χαράλαμπος είναι ιδιαίτερα αναγκαίος,
έδιωξε τόσες φορές τον λοιμό και τις αρρώστιες τις πολιτικές. Ας έρθουμε λοιπόν να προσκυνήσουμε την εικόνα του, παλιά εικόνα, παλιός Άγιος, σπουδαίος Άγιος. Και να κοινωνήσουμε αυτές τις μέρες, να κοινωνάτε συχνά, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα μας ξανακλειδώσουν. Πότε θα μας κλειδώσει ο Θεός και θα μας πει φτάνει όσο κοινωνήσατε. Πάλι από την αρχή. Να είστε καλά και να έχετε κοντά όλους τους Αγίους και